Λοιπόν, ευθύς αμέσως, συνδεδεμένη με το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί βρίσκεται πλέον ο νέος Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει ολοκληρωθεί... Α, βλέπω τον κύριο Τσίπρα που φεύγει, Όχι. Ναι, να ήταν νομίζω πλάτη ο κύριος Τσίπρας. Και... Για να δούμε τα παιδιά που είναι εκεί στο ρεπορτάζ, θα μας διαφωτίσουν. Γιάννη Καντέλη, Νίκο Υποφάντη, όποιος μας ακούει, ξεκινάει. Γιάννη. Νίκος. Εύα, απλώς ο κύριος... Σε ακούμε πολύ καλά, Γιάννη. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται, επειδή είμαι απέναντι στο Προεδρικό, να επιλέγει την πάνω είσοδο για να βγει. Δεν βλέπω να ανοίγει κάτω πόρτα του Μαξίμου. Ή μάλλον δεν βλέπω να βγαίνει από εκεί ο κύριος Τσίπρας. Μετακινούνται όσοι είναι έξω από το. Κάτσε, Γιάννη, ο υποφάντης που έχει μεγαλύτερη ευελιξία, όμως έχει πιο καθαρή εικόνα, ναι. Νίκο. Έφυγε από το Μέγαρο Μαξίμου, από την πάνω είσοδο, έστριψε αριστερά από το Προεδρικό Μέγαρο, χωρίς να κάνει καμία δήλωση, εμφανώς στεναχωρεμένος γι' αυτό. Έγινε η κίνηση αυτή μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Και ακόμα μία φορά η χειραψία λίγο πριν φύγει από το Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν της τάξης των 2-3 δευτερολέπτων το πολύ. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε, δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση. Είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαιρετάει όμως, Νίκο. Να έχει σηκώσει το χέρι και να χαιρετάει από το κεφαλόσκαλο. Όχι τον Αλέξη Τσίπρα, τον κόσμο που ήταν απ' έξω. Πάντως, το σωστό είναι αυτό. Ποτέ κανένας πρωθυπουργός που φεύγει από το Μέγαρο Μαξίμου δεν κάνει δηλώσεις πριν φύγει. Το είχες πει και νωρίτερα, Παύλο. Ναι, Νίκο. Ναι, υπήρχε μια πληροφορία στον πρώην κυβερνητικό ρεπορτάζ ότι θα μπορούσε να κάνει μια δήλωση. Δεν θα ήταν σωστό να το κάνει. Δεν του ανήκει πια το Μέγαρο Μαξίμου. Με ένα αυτοκίνητο συνοδείας. Είναι πρώτη φορά που τον βλέπουμε τον απερχόμενο πρωθυπουργό με ένα αυτοκίνητο. Επομένως, εικόνα να βγαίνει από το Μαξίμου πεζός ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει. Υπάρχει εικόνα του κύριου Τσίπρα να βγαίνει. 2-3 δευτερόλεπτα η χειραψία. Φεύγει ο κύριος Τσίπρας, μπαίνει στο αυτοκίνητο. Το ύφος του νομίζω τα λέει όλα. Ο κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετάει τον κόσμο που είναι απ' έξω και εισέρχεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Πλέον έχουμε. Εντάξει, θα το δούμε και εμείς σε λίγο. Το δούμε. Άρα αυτή είναι η διαδικασία, έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, Νίκο Υποφάντη, ο νέος πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο τέος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, οδεύει αυτή τη στιγμή προς την Κουμουνδούρο.